Δεν ξέρω τώρα αν μ' ακούς καλύτερα. Έλα. Ωραία. Λοιπόν, ξέρω το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε. Δευτέρη, ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Δεν ξέρω αν περίμενες την ομάδα έστω για κάποια λεπτά να φανεί ανταγωνιστική. Και τι έγινε και στην τρίτη περίοδο. Έφταγαν τα πολλά φάουλ, για ακόμα ένα παιχνίδι στην τρίτη περίοδο κάτι γίνεται και χάνεται τις δυνάμεις και την κέντρωσή σας. Θεωρώ πως είναι ξεκάθαρο, το συζητήσαμε και στα αποτελέσματα το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο όπως είπατε και εσείς ότι κάτι γίνεται στην τρίτη περίοδο. Θεωρώ πως είναι ξεκάθαρα στο mentality που έχουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να παλεύουμε και να πιστεύουμε στην νίκη και να πιστεύουμε ότι ερχόμαστε να κάνουμε το καλύτερο για 40 λεπτά, όχι για 25, όχι για 39. Γιατί άμα θέλουμε να παίζουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί με ομάδες όπως η Βενέτσια, όπως με ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε μεταγενέστερα στο Euro, κάποια στην Ελλάδα κλπ., πρέπει να είμαστε 40 λεπτά. Δεν υπάρχει χώρος και περιθώριο για να κάνουμε το βήμα πίσω. Και για άλλη μια φορά το διαπιστώσαμε. Είσαι ένας παίκτης ο οποίος κοντεύαμε να ξεχάσουμε βέβαια γιατί παίκτης είσαι. Όχι πως δεν είσαι καλός παίκτης ή έπαψε να είσαι. Απλώς με τη φορά που ήρθες και από τα φιλικά και όλα μας επενδύμησε πόσο καλός παίκτης είναι γιατί διψούς για το μπάσκετ είναι και αισθάνθηκε βολικά και ωραία στον Άρη. Σίγουρα αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία εδώ. Όλο αυτό βέβαια το πόσο όμορφα αισθάνομαι και το πόσο όμορφα έχουμε δέσει με τα παιδιά εδώ πέρα πρέπει να μην το ζωηθεί σε αποτέλεσμα. Γιατί προφανώς εδώ είμαστε για μπάσκετ. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος και ρόλος. Από εκεί πέρα, σίγουρα, εγώ έχω πάρα πολλά που θέλω να αποδείξω, όπως και όλοι μου οι συμπαίχτες, και σε συλλογικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Και προετοιμάζομαι και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γι' αυτό. Σας επηρεάζουν οι γεγονότες, ότι έχετε δύο βασικές απουσίες από το rotation, την Βαρύνη και όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Πρέπει να δώσετε κάτι παραπάνω για να καλύψετε κενό. Όχι θεωρώ, είναι δεδομένο πως έτσι είναι η ομάδα. Πρέπει να βρούμε τρόπο και με τις απουσίες, σίγουρα υπάρχουν απουσίες, αλλά είναι δεδομένο ότι πρέπει να βρούμε τρόπο και μέσα από τις απουσίες να παίζουμε για να κερδίζουμε. Ξαναλέω, είμαστε και έχουμε έρθει εδώ για να προσπαθούμε να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια, όχι να τα πηγαίνουμε κοντά, όχι για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια. Και πιστεύω πως, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες για να μπούμε σε αυτό το σωστό. Μάλιστα, σε έχουμε δει, μάλλον είσαι για τη θέση 3. Αναγκάζεσαι να βοηθήσεις και στη θέση 4 που λείπει ο Λαζεύκη. Σήμερα σε είδαμε ακόμα και 5. Τι άλλο πρέπει να κάνεις για την ομάδα? Εγώ γενικά κάνω το οτιδήποτε μπορώ, σε οτιδήποτε θέση θέλει να με χρησιμοποιήσει ο προπονητής μου για να κερδίσω ομάδα. Και δίνω το 100% σε όποια θέση χρησιμοποιηθώ. Εγώ μου αρέσει να είμαι στο παρκέ. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του προπονητή και στο ρόλο του προπονητή το πώς θα με χρησιμοποιήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.